Αυτό είναι ένα εστιατόριο μέσα σε νηδρίο. Αυτό είναι ένα street food Michelin awarded restaurant. Ενώ σε αυτό εδώ δειπνεί την κυριολεξία στον ουρανό μέσα σε μια pokeball. Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι Σιγκαπούρη και θα δοκιμάσω τα πιο περίεργα και μοναδικά εστιατόρια. Έχοντας ένα μοναδικό κανόνα ότι στο τέλος πρέπει να τα βαθμολογώ με άριστα τα 5 αστέρια. Όχι μόνο με τη γεύση του φαγητού αλλά και με το συνολικό experience. Πρώτο στη λίστα, Ocean Restaurant κυρίες και κύριοι. Από το όνομα και μόνο καταλαβαίνετε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα φάμε θαλασσινά. Φωτογραφίες στο Google έδειχναν νηδρία δίπλα τα τραπέζια. Ενώ ανοίγοντας την πόρτα μας υποδέχτηκε η host. Η οποία μας έβαλε να κάτσουμε στο σαλονάκι που έχουν στην υποδοχή. Πρώτη εντύπωση μπαίνοντας μέσα, έπρεπε να έχω πάρει ζακέτα μαζί μου. Σοβαρά, έχει σε full χαμηλή θερμοκρασία το air condition. Ο χώρος αρκετά όμορφος και κομψός, με ένα τεράστιο μπαρ το οποίο έχει κατά κύριο λόγο Ιαπωνέζικα whisky. Αυτός είναι ο Σεφ Ξαβιέ, ο οποίος έχει βγάλει το μενού του εστιατορίου βραβευμένος με 2 αστέρια Michelin. Ενώ περνώντας στον κύριο χώρο του εστιατορίου, πρέπει να τονίσω ότι πραγματικά έχω πάθει την πλάκα μου. Δροσερό νεράκι στο ποτήρι και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το μοναδικής κλάσης εστιατόριο. Του οποίου εγώ προσωπικά ομοιό του δεν έχω ξαναδεί. Sparkling tea είναι αυτό εδώ που βλέπετε να δοκιμάζω, δικό του innovation, μου άρεσε πάρα πολύ οπότε ζήτησα να μου το σερβίρουμε. Ενώ τσεκάρτε εδώ, εκτός από τα ψάρια στον ιδρύο, μπορούμε να δούμε και την γκάμα κρασιών που έχουν στην πίσω μεριά του εστιατορίου, η οποία στην κυριολεξία μοιάζει λες και είναι βυθισμένη στη θάλασσα. Το μενού που σου φέρνουν είναι περασμένο σε iPad, ενώ αφού συνονοήθηκα με το σερβιτόρο και ολοκλήρωσα την παραγγελία μου, λίγα λεπτά μετά έφτασε το πρώτο πιάτο. Το πιατάκι που έχω μπροστά μου ονομάζεται Amis Boost, βγαίνει από τη λέξη Amuse Your Palate. Είναι κάτι το οποίο σερβίρουν τα high level εστιατόρια για να σου ανοίξουν λίγο την όρεξη. Ξεκινάμε με αυτό εδώ το ταρτάκι, το οποίο είναι κάτι με αβοκάντο νομίζω. Μια χαψιά το έκανα. Wow, πολύ νόστιμο. Δεν ξέρω τι ήταν, αλλά ήταν top. Εδώ έχουμε κάτι με μαύρο χαβιάρι. Πικρό θα έλεγα, όχι τόσο πολύ στη γεύση μου. Και τέλος, αρκετά κρεμμώδης υφή. Κάπως καπνιστή γεύση. Το λάτρεψα. Μόνο το μεσαίο δεν μ' άρεσε. Καπάκι μας έφεραν ψωμί, μπριός πιο συγκεκριμένα μαζί με βούτυρο, ενώ από δίπλα μας έφεραν και φρέσκα πακετάκια. Λίγο μετά έφτασε και το πρώτο ορεκτικό, του οποίου η παρουσίαση οφείλω να ομολογήσω ότι με άφησε με ανοιχτό το στόμα. Presentation από άλλο πλανήτη. Έχουμε μια ξεροψημένη γαρίδα. Κάτι παγωμένο έχει μέσα. Όπου φίλε, πραγματικά μυρίζει θάλασσα. Πάρα πολύ νόστιμο. Είναι σαν να τρως το γλυκό της θάλασσας. Round number 2 έχουμε βασιλικό κάβουρο από τη μακρινή Αλάσκα, σερβιρισμένο με αβοκάντο, μέντα, άμα δεν κάνω λάθος, και κρέμα χαβιαριού. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Εμένα μου θυμίζει λίγο γυναικείο οδείο. Ο οδείο, πώς είναι. Εδίο. Αυτό τέλος πάντων, εντάξει, το πιάσατε το νόημα. Εννοείται για να ζήσω στο 100% το experience του πιάτου, θα βάλω λίγο από το κάθε υλικό μέσα στο στόμα μου. Πολύ ιδιαίτερο, σοβαρά. Το πιάτο είναι απίστευτο. Χωρίς πλάκα, είναι τέρμα στη γεύση μου. Πάρα πολύ πολύπλοκο. Τέλεια ισορροπημένο. Έχει τη γλυκάδα από τον κάβουρο, τη λιπαρότητα από το βοκάντο αλλά και από τη σόση που έχουν ρίξει πάνω. Μαζί με το κρατσανιστό παξιμάδι, τώρα δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Δεν ήταν ασύλληπτο, χωρίς πλάκα. Απίστευτη αρμονία γεύσεων. Ορεκτικό number 3 έχουμε σκάλοπς με σάλτσα από μελάνι, καλαμαριού και αφρό από πάνω. Είναι πάρα πολύ νόστιμο φίλε. Γεύεσαι καθαρά τη θάλασσα χωρίς πλάκα. Είναι top. Και δεν είμαι και φαν τέτοιου είδους πιάτων. Το είπα ξανά αυτό. Το είπα. Πιάτο νούμερο 4 έχουμε αστακό, ο οποίος έχει γίνει ποσέ μέσα σε βούτυρο, σερβιρισμένος μαζί με την μπίσκ του πουρέ πατάτας και τριμμένη φρέσκια τρούφα από πάνω. Δεν είναι πουρές πατάτας τελικά, είναι μια πατατούλα ολόκληρη. Καλός συνδυασμός με την τρούφα, δεν μπορώ να πω. Βέβαια, μόλις έβαλα τη δαγκάνα στο στόμα μου, κατευθείαν είπα. Αυτό ήταν μάγκες. Έκρηξη γεύσεων μέσα στο στόμα, χωρίς πλάκα δηλαδή. Είχε αυτό το κρατσανιστό σαν προσούτο από πάνω, το οποίο έδινε τέλεια με τη σάλτσα. Ήταν όλο το πιάτο θεϊκό. Number 1 για μένα μέχρι τώρα στην κατάταξη, χωρίς πλάκα. Λοιπόν, εδώ μας έφεραν μία κονσομέ από αστακό. Τη δίνουν για να καθαρίσει η παλέτα ουσιαστικά πριν ξεκινήσουμε με τα main πιάτα. Και προτείνουν να το πιούμε όλο με μια γουλιά. Ζεστάθηκε το είναι μου, σοβαρά. Για το πρώτο κυρίως μας έχουμε καλκάνι, ο οποίος σερβιρίζεται με ιαπωνέζικο ρύζι, φύλλο νόρι από πάνω και μια λευκή σως. Μας πρότεινε η σερβιτόρα να δοκιμάσουμε μια μπουκιά βάζοντας τα πάντα μέσα. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα έκανα. Τσακ, μπήκε το αεροπλανάκι μέσα. Μπρο, αυτό το πιάτο είναι insane, σοβαρά. Insane. Αρχικά το σου ήταν ωραίο και ζεστό. Δεν έβγαζε καθόλου ψάρια. Το φύλλο νόρι από πάνω έδινε τέλεια μαζί του. Το ψάρι μαζί με τη σάλτσα. Τέρμα βουτυράτο. Φουλ μαλακό. Μόλις το βάζεις στο στόμα σου διαλύεται. Δεν έχω λόγια. Απλά φαντασμαγορικό. Είχαμε, δεν είχαμε το wagyu πάλι. Θα το βάλουμε στο στόμα μας. Α4 αυτή τη φορά. Τουλάχιστον είναι και αληθινή έτσι. Γιατί εμένα μου το σερβίρες για Α5. Θα δοκιμάσω κιόλας για να σας πω αν όντως φέρνει. Αλλά φαίνεται υπερβολικά καλό. Χταπόδι. Εδώ έχουμε μια τάρτα με μανιτάρια τηγανιτά. Κάτσε να ετοιμάσουμε μια μπουκιά που θα είναι περιποιημένη από όλα.
Wow. Μπρο, αυτή η μπουκιά τα έχει όλα. Τη γεύση της θάλασσας από το χταπόδι, τη λιπαρότητα από το γουάγκιο η οποία εξορροπείται τέλεια με τις σάλτσες, το μάμι από τα μανιτάρια, την τραγανότητα από την τάρτα. 9,9 στα 10 θα βάζα σε μια τέτοια μπουκιά, να ξέρετε, σαν βαθμολογία, γιατί δεν βαθμολογώ όλα τα πιάτα. Το συγκεκριμένο όμως ήταν outstanding, χωρίς πλάκα. Επιδόρπιο in the house, mango pavlova, mango sorbet με κομματάκι ανανά. Φαίνεται αρκετά appealing, ακόμα περισσότερο δροσιστικό. Για να δούμε, θα είναι τόσο ωραίο και στο στόμα. Να δω πώς θα πάρω λίγο απ' όλα τώρα εδώ. Cheers, mates! Φίλε, μπράβο στα παιδιά. Πολύ πολύ καλή δουλειά στο μαγαζί. Θεϊκά όλα. Σοβαρά. Λοιπόν, κύριοι, έχουμε 654. Είναι βέβαια Σιγκαπουριανά για δολάρια. 447 ακριβώς, έτσι. Για δύο άτομα. Νομίζω ότι το quality της πρώτης ύλης και γενικότερα του φαγητού ήταν όντως on par με την τιμή. Ενώ αφού πληρώσαμε τον λογαριασμό, μας έφεραν ακόμα γύρω από γλυκά τα οποία ήταν in the house. Σοκολατένια, ταρτάκια και γλυφιτζούρια. Άλλο ένα γύρω από το sparkling chai τους και μια σακούλα αποχαιρετιστήριο δώρο. Εντάξει, δεν άντεξα. Έπρεπε να μάθω τι έχει μέσα. Την άνοιξα και τσεκάρετε εδώ και άλλα σοκολατάκια. Τελική βαθμολογία πρώτη εστιατορίου είναι 4 στα 5 αστέρια και ο λόγος είναι ο εξής. Αρχικά δεν μου άρεσαν υπερβολικά πολύ όλα τα πιάτα, έτσι. Νούμερο 2, αρκετά κρύο το περιβάλλον μέσα στο εστιατόριο. Θα ήθελα σίγουρα ένα μακριμάνικο, μια ζακετούλα, κάτι παραπάνω πάνω μου. Και νούμερο 3, δεν μου έκοψαν invoice όταν ζήτησα στο τέλος, είναι το τιμολόγιο στα ελληνικά. Κάτι το οποίο με δυσκολεύει σε φορολογικούς παράγοντες, αλλά για μένα σίγουρα είναι ένα τεράστιο μείον. Φύγαμε για το επόμενο, το οποίο είναι το μοναδικό στη λίστα μας, όπου κατέχει αστέρι Μισελέν. Smooth transition, λίγες εβδομάδες μπροστά στο μέλλον για να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τους 800.000 συνδρομητές. Πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα τους έχουμε χτυπήσει μέχρι τώρα. Επόμενο και τελευταίο milestone επιτέλους μέχρι το 1.900.000 συνδρομητές. Μάγκες, πατήστε subscribe κάτω. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Κάθε μέρα που περνάει πλησιάζουμε το στόχο. Η χρυσή πλακέτα πρέπει να γίνει δικιά μας μέχρι να τελειώσει ο χρόνος και μπορώ να τα καταφέρω μόνο με τη δικιά σας βοήθεια. Αρκετά έμπρεξα πάλι. Πάμε πίσω στο βίντεο. Taiwa Eating House, ποιος θα το περίμενε στο κέντρο της Σιγκαπούρης, ένα μαγαζί το οποίο φαινομενικά έχει street food όπως όλα τα υπόλοιπα, θα έχει σύμφωνα με τα λεγόμενα του διαδικτύου τόσο υψηλές γαστρονομικές γεύσεις. Νομίζω ένα από τα 4 είναι αυτό που έχει την φήμη σε εισαγωγικά. Κατευθείαν το εντόπισα καθώς ήταν το μόνο που έχει ουράλα και αυτοκόλλητο Μισελέν. Από ό,τι φαίνεται φρέσκα χειροποίητα νούντλς κάνουνε και όλο το μαγαζί γενικότερα τρέχει μόνο από 2 άτομα. Γκάνμιαν. $8. Γενικότερα, όπως βλέπετε, το μαγαζί πάει τάπα. Οπότε η κυρία κατευθείαν έβγαλε τα νούντλς με τα χέρια, τα ζύγισε για να έχει έτοιμες τις μερίδες. Ενώ εγώ με τη σειρά μου πήγα πίσω στην ουρά για να περιμένω πότε θα έρθει η ώρα μου για να πάρω το πιάτο για να το δοκιμάσω. Εντάξει, κύριε, δεν σας κρύψω. Φαίνεται αρκετά βρώμικη η κουζίνα μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως έχει βραβεία Μισελέν ένα τέτοιο μαγαζί. Παρ' όλα αυτά, τα έχει όντως. Οπότε λίγο παραπάνω υπομονή στην ουρά και θα μάθουμε την αλήθεια σύντομα. Η παρασκευή του πιάτου γενικότερα αρκετά απλή. Μπορεί κάποιος να την πει και σύνθετη, γιατί δεν ξέρουμε τι προετοιμασία έχουν όλες αυτές οι σάλτσες που βλέπετε μπροστά. Αρκετά γρήγορες κινήσεις, μηχανικές μπορεί να πει κανείς, καθώς ο κύριος είμαι σίγουρος πως έχει φτιάξει αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες, τουλάχιστον δεκάδες φορές το ίδιο πιάτο. Και ναι, επιτέλους μετά από 15 λεπτά αναμονής είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε τα φημισμένα noodles. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα είναι να βρούμε τραπέζι, καθώς την κυριολεξία όλα ήταν ή πιασμένα ή γεμάτα. Αφού λύθηκε και αυτό, τσεκάρτε εδώ πέρα το πιάτο μας. Σίγουρα όχι καλύτερη όψη. Πάμε βέβαια να δούμε και τη γεύση. Από μυρωδιά δεν μπορώ να πω ότι λέει και πολλά. Κιμά, από ό,τι ξέρω, έχει μέσα κοτόπουλο και σηκώτη. Βάζοντας την πρώτη μπουκιά στο στόμα και ρουφώντας τα νούντλους, έχω να πω το εξής. Αρχικά είναι φουλ καυτερό και δεύτερο είναι πάρα πολύ νόστιμο. Φίλε, είναι top. Δεν το περίμενα. Το μαγαζί στην όψη δεν σου γεμίζει το μάτι. Το φαγητό στην όψη δεν σου γεμίζει σίγουρα το μάτι. Μόλις το βάζεις στόμα όμως είναι. Προφανώς κλασικός κόγιας το εξόντουσε μέσα σε δευτερόλεπτα στην κυριολεξία, τρώγοντας το κάθε τι που είχε στο πιάτο. Εντάξει, κύριε, πρέπει να το ομολογήσω. Πρώτο και δεύτερο μαγαζί, σαν τη μέρα με τη νύχτα. Ποσότητα και τιμή φαγητού απήχανε το ένα από το άλλο χιλιόμετρα έτη φωτός. Οι γεύσεις βέβαια μοναδικές, το όλο experience φαντασμαγορικό. Συνολική βαθμολογία που θα βάλω εδώ είναι 3,8 αστέρια. Σίγουρα ένα χάνεται μόνο και μόνο από την υγιεινή. Πραγματικά το εστιατόριο που μας έρβηρε το φαγητό μέσα ήταν αρκετά βρώμικο, ρε φιλέ. Το φαγητό 5 ανώστιμο, 8,8 αν είχαν το βαθμολογήσει στα 10. Και τώρα, για το τρίτο και τελευταίο εστιατόριο του βίντεο, θα δειπνήσουμε στην κυριολεξία πάνω στον ουρανό. Cable car skydiving ονομάζεται το μέρος, ή τουλάχιστον το όλο experience, έτσι το βρίσκει στο χάρτη. Σε τελεφερίκ πάνω θα ανέβουμε, η ποιότητα φαγητού κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ίδιας κλάσης με αυτό στο Ocean. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας registration.
Δεν ακούγεται. Όλο μέρος γενικότερα βρισκόταν έξω από το κέντρο της πόλης, στην κυριολεξία, στην καρδιά της ζούγκλας, μπορείς να το πεις. Ενώ η θέα ήταν πραγματικά απίστευτη. Αφού είπα δύο λόγια με τον restaurant manager, αν μπορείς να το πεις έτσι, μας έδειξε τα τελεφερίκ στα οποία θα ανέβουμε, ναι κύριοι, και συνέχεια καταλάβαμε ότι όλο το theme γενικότερα είναι κυρίως με Pokémon. Το welcome drink βέβαια μου φάνηκε λίγο παράξενο. Αυτό εδώ κάτω τι είναι, γαρίδα. Προσέκω. Και τώρα ήρθε η ώρα να μπούμε στη καμπίνα μας, ή αλλιώς μαύρη Pokéball. Η μαύρη Pokéball ήταν η Master Ball, αν δεν κάνω λάθος, που την πετούσες και έπιανε όλα τα Pokémon. Αν σας πω ότι δεν μου έχει δημιουργηθεί το παραμικρό ίχνος άγχους, θα είναι ψέματα, εντάξει. Στο κάτω-κάτω είμαι στην άλλη άκρη του κόσμου, μέσα σε μια Pokéball στον ουρανό. 60 λεπτά βόλτα κάνουμε. Αυτό εδώ είναι το appetizer, το οποίο έχει σούπα, σολομό, ομό από ό,τι βλέπω, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καπνιστός, ψωμάκι και βούτυρο. Cheers, darling, Mr. Pandoros. Θα ξεκινήσω νομίζω δοκιμάζοντας τη σούπα, κάτι το οποίο γενικότερα δεν μου αρέσει, αν και από την αντίδρασή μου θα καταλάβετε ότι τη λάτρεψα. Λίγα λεπτά μέσα στο τελεφερίκ και η πρώτη μου εντύπωση έχει ως εξής. Θεία είναι insane. Διέβασα το δεύτερο χτίριο, βλέπεις κατευθείαν θάλασσα. Κανάλι βασικά που συνδέει θάλασσα με την πόλη. Μοναδικό experience φίλε, πραγματικά το φαγητό μέχρι στιγμής είναι αρκετά νόστιμο. Δεν έχουμε δοκιμάσει το σολομό όμως. Ο σολομός γενικότερα σαν ψάρι είναι αρκετά λιπαρός από μόνος του. Και έχει τη σωστή πορτοκαλιού να το ισορροπεί. Κάτι τραγανό από πάνω το οποίο δεν έχω ιδέα τι είναι. Σίγουρο όμως είναι αρκετά tasty. Okay, 20 λεπτά μέσα στην μας εισαγωγικά και μπορώ να πω ότι η εμπειρία είναι wow. Ό,τι φαίνεται ολοκληρώσαμε τον κύκλο της διαδρομής τέλος πάντων, έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον. Κάνουμε έναν ολόκληρο γύρο, φτάνουμε στο αρχικό στάδιο, μας αλλάζουν πιάτα, μπαίνουμε στο κυρίως. Ξανακάνουμε έναν ολόκληρο κύκλο, μας ξαναλλάζουν τα πιάτα και μπαίνουμε στο επιδόρπιο. Είναι γενικότερα 3 course set menu. Εν τω μεταξύ βγαίνει από το βαγόνι αυτός, φίλεγε πάει πέρα εδώ. Σαν πρώτη μυρωδιά είναι απίστευτα και στην όψη φαίνεται αρκετά ωραία. Μόλις βγούμε στο φως του ηλίου θα βγάλουμε λίγα μπιρόλες για να τα απολαύσετε και εσείς στους φακούς σας. Όσο το δυνατόν πιο κοντινά γίνεται στο τέλειο οπτικό πεδίο, αν μπορώ να το πω έτσι. Και συνέχεια θα τα κόψουμε για να τα απολαύσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον αστακό. Αυτό τώρα πρέπει να είναι σαγανάκι εδώ πέρα. Παρμεζάνα, σος μαζί με την καγκάνα. Cheers guys! Θέλω να δοκιμάσουμε μια μπουκιά σχεδόν, γιατί αυτό μου έτρεψε την παράσταση. Εντάξει, ο αστακός είναι κρέμα. Έχω φάει και πιο νόστιμους με πολύ πιο έντονη γεύση. Παρ' όλα αυτά, αρκετά τίμιος. Αυτό εδώ δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, ρε φίλε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αν ήμασταν Ελλάδα, θα ελπιζόμουν ότι είναι τυρί σαγανάκι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, είναι κάτι άλλο. Από το δεύτερο main course, το οποίο είναι φιλέτο μοσχάρι, πάμε αρχικά να δούμε το ψήσιμο, έτσι. Α, είναι slow cooked beef. Λιώνει αρχικά, να σας πω, μόλις βάζει το πιρούνι μέσα. Αυτό λες να είναι το ίδιο πράγμα που ήταν και στο άλλο. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Μπόλικη σος, μοσχάρι και εννοείται θα παίξουμε και μανιτάρια. Αυτό εδώ είναι killer. Σοβαρά. Τέλεια μαγειρεμένο το μοσχάρι. Η σως δεν είναι άψογα μαζί με το κρέας. Λουκούμι στην κυριολεξία. Και ό,τι και αν είναι αυτό το τηγανιτό πράγμα, έρχεται. Δίνει μια σφαλιάρα σε όλη τη λιπαρότητα και το εξορροπεί τέρμα. Ολοκληρώνοντας και τη δεύτερη γύρα, φτάσαμε πάλι στο αρχικό σημείο στο οποίο γίνεται η ανταλλαγή πιάτων. Το ξεσκαρτάρισμα γενικότερα μαζεύουν τα άπλυτα και μας φέρουν τα επιδόρπια για αυτή τη φορά, τα οποία είναι μια κόκκινη mousse velvet cake. Δεν ξέρω τώρα, θα μάθουμε. Last plate, κυρίες και κύριοι. Λογικά σορμπέ από κάτω θα είναι αυτό στο κέντρο. Μυρίζει κανέλα και έχει ice frosting στη μέση. Δοκιμάζοντας βέβαια την πρώτη μπουκιά, άγευστο μου φάνηκε. Αδιάφορο, τελείως για γλυκό. Πιο έντονη μυρωδιά έχει παραγεύσει. Για να ξεπλύνει το στόμα από τα αλμυρά είναι κομπλέ. Απολαμβάνουμε νερό και θέα. Ετοιμάζομαι να σκεφτώ και να συμπεριλάβω υπόψη μου όλα τα στοιχεία για την τελική βαθμολογία αυτού του εστιατορίου. Τελειώνοντας με τη βόλτα, βγήκα από το τελεφερίκ και χαιρέτησα το φίλο εδώ πέρα, ο οποίος με το ζόρισε και καλά ήθελε να μας πουλήσει φωτογραφίες. Συνολική βαθμολογία στο τρίτο μαγαζί, 3,5 αστέρια θα βάλω. Το φαγητό ήταν αρκετά μέτριο. 94 δολάρια βέβαια για όλο το experience στο κάθε άτομο δίνει σίγουρα συν στη φάση. Αν είχα να διαλέξω ένα από τα τρία, δεν ξέρω, νομίζω ότι και τα τρία αξίζουν. Ανάλογα την παρέα κιόλας έτσι και το τι θες να κάνει. Όπως και να έχει, η ψηλότερη βαθμολογία μάζεψε το Ocean. Ξεχάστε να κάνετε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.